Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή, καταρχάς, την κυρία Γεννηματά, που ζήτησε τη σημερινή συζήτηση. Και την άκουσα με ένα άκρος επιθετικό τρόπο, ώρες-ώρες αλαζονικό, καμιά φορά και υπερφύαλο. Λες και επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει στον τίτλο του κόμματος που εκπροσωπεί εδώ στη Βουλή, να σημαίνει ότι ο κόσμος που μας ακούει ξέχασε ότι κυβερνούσε τα τελευταία χρόνια μαζί με τον κύριο Σαμαρά, μάλιστα. 2010-2015. Και την άκουσα να ζητά με στόμφο πολλές φορές εκλογές τώρα. Να γίνουν εκλογές σήμερα. Και μάλιστα να ασκεί κριτική και στον κύριο Μητσοτάκη από τα δεξιά, ότι δεν ζητάει και αυτός να γίνουν σήμερα εκλογές και ζητάει να γίνουν αφού τη χώρα βγει από το μνημόνιο. Δεν έχω καταλάβει, κυρίες και κύριοι της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, διότι δεν μου κάνει την τιμή να με ακούσει κυρία Γεννηματά, δεν είναι στην αίθουσα, δεν έχω καταλάβει αν είναι η ίδια ή κάποιος άλλος μου έστειλε μια επιστολή πριν από λίγες μέρες. Μια επιστολή στην οποία έτσι λέει, όχι μόνο σε μένα, αλλά αν δεν κάνω λάθος και σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, μια επιστολή στην οποία επισήμαινε πόσο κρίσιμης εθνικής σημασίας ζήτημα είναι η αναθεώρηση του συντάγματος. Και μάλιστα η αναθεώρηση πριν κλείσει η παρούσα κοινοβουλευτική θητεία, που σημαίνει δηλαδή πριν ολοκληρωθεί η θητεία της κυβέρνησης αυτής. Γιατί αν δεν κλείσει, δεν ανοίξει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, και το επισήμαινε στην επιστολή της, τότε η συνταγματική αναθεώρηση θα πάει στις καλένδες του 2023 και βάλε. Και αναρωτιέμαι λοιπόν, πρώτον, αν είναι ο ίδιος άνθρωπος που μου έστειλε πριν από λίγες εβδομάδες αυτή την επιστολή, είναι κάποιος άλλος, ή τι ακριβώς έχει αλλάξει. Τι έχει αλλάξει και ζητάει σήμερα με τόσο επιτακτικό τρόπο εκλογές, λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες, πριν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τελευταία και πριν βγει η χώρα από το μνημόνιο. Με δύο λόγια δηλαδή, για να το πω κατανοητά, εκλογές τώρα σημαίνει να μην βγούμε από το μνημόνιο. Αυτή την ακραία θέση ούτε ο κύριος Μητσοτάκης δεν τόλμησε να τη διατυπώσει. Γιατί προφανώς έχει μια στοιχειώδη αίσθηση της πραγματικότητας και ξέρει ότι αν το πει αυτό, πρώτοι δικοί του θα βγουν, δικοί του άνθρωποι στην αγορά, σε κοινωνικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους, και να τον πάρουν στο κυνήγι. Όπως για παράδειγμα ο κύριος Μίχαλος του ΕΒΕΑ, ο οποίος δήλωσε σε όλους τους τόνους ότι είναι καταστροφική επιλογή οι εκλογές αυτή την περίοδο. Ήσυχα, παρακαλώ. Σας βλέπω, είσαστε λίγο αναστατωμένος, κύριε Γιαγκέρογλου. Είστε λίγο αναστατωμένος, το ξέρω. Δεν πειράζει, ας είστε λίγο αναστατωμένος. Παρακαλώ. Θα τα ακούσετε τώρα. Παρακαλώ, ήσυχα. Θα τα ακούσετε τώρα. Κάντε ησυχία. Ή θα έβγαιναν από τον σύνδεσμο τουριστικών επιχειρήσεων και θα έλεγαν ότι βρισκόμαστε φέτος στο καλύτερο καλοκαίρι που έχει δει η χώρα ποτέ στον τουρισμό, με ένα ρεκόρ να περιμένουμε να σπάσει και φέτος πάνω από σχεδόν 30 εκατομμύρια τουρίστες, και θα έλεγε, μα τι λες, είναι δυνατόν, έχεις το μυαλό στο κεφάλι σου. Αλλά κυρίως όχι οι εκπρόσωποι της αγοράς μόνο. Εγώ θα έλεγα όποιοι σοβαροί άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, τοποθετούνται στα πολιτικά πράγματα του τόπου στη βάση της λογικής. Εσείς όμως, κυρία Γεννηματά, ζητάτε εκλογές τώρα.
Μάλιστα. Και ποιο είναι το επιχείρημά σας? Το επιχείρημά σας είναι, πριν βγούμε, πριν ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση την τελευταία, να ρωτήσουμε τον ελληνικό λαό. Σας έπιασε μια μεγάλη ευαισθησία να ρωτήσουμε τον ελληνικό λαό. Εσείς, το κόμμα σας δηλαδή, που δεν ρωτήσατε κανέναν, ούτε για να φέρετε το Διεθνές Πνευματικό Ταμείο, ούτε για να μπούμε στο πρώτο μνημόνιο, ούτε μαζί με τον κύριο Σαμαρά για να μπούμε στο δεύτερο μνημόνιο, ούτε όταν αποφάσιζε ο προκάτοχός σας την καταστροφή των ασφαλιστικών ταμείων με το PSI ρωτήσατε κανέναν. Τώρα σας έπιασε η ευαισθησία και ζητάτε από μας, λίγο πριν εκπληρώσουμε την εντολή που μας έδωσε το Σεπτέμβρη, το Σεπτέμβρη του 2015, με γνωστή τη συμφωνία στο τραπέζι ο ελληνικός λαός, την εντολή που έδωσε σε εμάς να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία αυτή και να βγάλουμε τη χώρα από το μνημόνιο, λίγο πριν την εκπληρώσουμε αυτή την εντολή, μας ζητάτε να αναζητήσουμε εκ νέου. Ευτυχώς βέβαια, την άποψή σας αυτή, κυρία Γεννηματά, δεν τη συμμερίζονται και όλοι οι σύμμαχοί σας στο κίνημα αλλαγής, εξ όσων γνωρίζω. Και πιστεύω ότι και προσωπικά σας κάνει κακό. Σας κάνει κακό να σύρεστε πίσω από όσους στην παράταξή σας βλέπουν την αναβίωση της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, την αναβίωση αυτής της ολέθριας και για τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας ως σανίδα προσωπικής τους σωτηρίας, πολιτικής τουλάχιστον. Αλλά δεν καταλαβαίνω, εμάς δεν μας ακούτε. Τους συντρόφους σας στην Ευρώπη δεν τους ακούτε? Τους συντρόφους σας από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα? Στην ίδια ευρωομάδα ανήκετε. Δεν ακούσατε τον κύριο Μπούλμαν, τον επικεφαλής της ευρωομάδας, που κάλεσε όλα τα προοδευτικά πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα να ενώσουν τις δυνάμεις τους στον δρόμο, τον κοινό δρόμο για το μέλλον της χώρας, που δεν μπορεί να είναι πισωγύρισμα αυτός ο δρόμος προς το μέλλον, και που τόνισε, τα λόγια του διαβάζω, δεν βλέπω καμιά βελτίωση, είπε, εάν η διακυβέρνηση της χώρας αναλυθεί εκ νέου από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την βύθιση της χώρας στο χάος. Δικά του λόγια χρησιμοποιώ, όχι δικά μου, δεν δικά μου αυτά που σας λέω. Εν πάση περιπτώσει, θα έρθει ο καιρός να τα κουβεντιάσουμε αυτά. Έρχομαι τώρα στον κύριο Μητσοτάκη. Φοβάμαι ότι ανησυχήσατε, γι' αυτό έρχομαι στον κύριο Μητσοτάκη. Ανησυχήσατε, μην τυχόν και δεν ασχοληθώ. Παρακαλώ, ησυχία. Κύριε Μητσοτάκη, η ανησυχία, η αμηχανία αλλά και η αδυναμία σας να τοποθετηθείτε επί της ουσίας στα ζητήματα της οικονομίας φάνηκε από το γεγονός ότι ξεκινήσατε την ομιλία σας, την επιλογή σας να ξεκινήσετε την τοποθέτησή σας με ένα άλλο θέμα. Δεν το υποτιμώ ως θέμα, αλλά ξεκινήσατε με αυτό, το θέμα της βίας. Θέλω λοιπόν ευθύς εξ αρχής να καταδικάσω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις απαράδεκτες απειλές που δεχτήκατε στο διαδίκτυο και τα υπονοούμενα που γράφτηκαν εναντίον σας από κάποιον ο οποίος αυτοαποκαλείται αναρχικός και μέλος του Ρουβίκονα. Θέλω να σας πω ότι είναι καταδικαστές και κατακριτές, εξίσου καταδικαστές και κατακριτές βεβαίως, και με τις αμέτρητες απειλές και υπονοούμενα και ευθείες κατηγορίες και ευθείες απειλές που έχουμε δεχθεί τόσο εγώ όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Κοτζιάς, με γράμματα και μηνύματα και επιστολές, με δέματα
που είχαν και σφαίρες και βλήματα το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι αστείο, κύριε Μητσοτάκη. Δεν είναι αστείο. Όπως δεν ήταν αστείο και αυτό που είναι θέση εσάς, έτσι και αυτές οι επιστολές με σφαίρες, ναι, ήταν ένα μικρό βλήμα. Να σας πω και τη διάμετρο τώρα, να ρωτήσετε τον κύριο Τόσκα. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Το πρόβλημα που υπάρχει, είναι υπαρκτό πρόβλημα, είναι ότι η πολιτική ζωή του τόπου πράγματι υπονομεύεται από τη συμπεριφορά ακραίων στοιχείων. Έχω όμως, κύριε Μητσοτάκη, και θα το πω ευθαρσώς και ευθέως την αίσθηση ότι το ανησυχητικό είναι τούτη την ώρα στη χώρα, σε αντίθεση με όσα δηλώνατε σε συνεντεύξεις σας σε πολιτικά περιοδικά του εξωτερικού, μία έξαρση εθνικισμού, εθνικολαϊκισμού, μία άνοδος επικίνδυνη της άκρας δεξιάς, και βλέπω αυτό να μην σας ανησυχεί. Όπως δεν σας ανησύχησε όταν όχι σε μένα και στο Κοντιά, αλλά στους 300 βουλευτές του Κοινοβουλίου και σε εσάς ακόμα, ήρθε επιστολή, κατάπτυστη επιστολή, σε όλους τους Έλληνες αιρετούς βουλευτές, εκλεγμένους βουλευτές, από ορισμένες πολιτιστικές ενώσεις που αυτοαποκαλούνται παμακεδονικές ενώσεις, η οποία επιστολή απειλούσε ευθέως τους βουλευτές ότι αν αποδεχθούν, αν ψηφίσουν συμφωνία με την Βόρεια Γειτονική Χώρα σύνθετης ονομασίας που θα εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία, αυτό σημαίνει ότι υποπίπτουν σε αδικήματα, έλεγαν, που επισύουν ισόβια ή θάνατο. Δεν υπήρξε από πλευρά σας καμία ιδιαίτερη ανησυχία γι' αυτό. Και φτάσαμε στο περιστατικό που βεβαίως όλοι καταδικάσαμε, στο αποτρόπαιο αυτό περιστατικό του προπυλακισμού, του ξυλοδαρμού σε μια δημόσια εκδήλωση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του Γιάννη Μπουτάρη. Και μου ασκήσατε κριτική και σήμερα εδώ για τη δήλωση που έβγαλα εγώ αμέσως μετά, λίγες ώρες μετά τον ξυλοδαρμό, στο διαδίκτυο, όπου χαρακτήριζα τους δράστες ακροδεξιούς τραμπούκους και όχι αγανακτισμένο πλήθος. Τι ακριβώς σας πείραξε? Προφανώς και δεν σας πήγε στο μυαλό ότι αυτή η δήλωση είχε καμία πρόθεση να υπερασπιστεί τους δράστες στο βαθμό που θα αποδεικνύονταν ότι θα ήταν αγανακτισμένο πλήθος. Αλλά αυτό που σας πείραξε είναι ότι τους χαρακτήρισε ακροδεξιούς. Και γιατί σας πείραξε ότι τους χαρακτήρισε ακροδεξιούς? Γιατί σας χαλάει το αφήγημα, το κυρίαρχο αφήγημα. Τι είπατε, σας θυμίζω λοιπόν, σε διεθνές περιοδικό έγκυρο, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει βία από την άκρα δεξιά, παρά μονάχα βία από την άκρα αριστερά. Και ότι η Χρυσή Αυγή είναι σαν να μην υπάρχει. Και εφόσον θέλετε να υποστηρίξετε αυτό το αφήγημα, δεν ξέρω αν το πιστεύετε ή αν το κάνετε επειδή περιστοιχίζεστε από στελέχη στο κόμμα σας που είτε έχουν θητεύσει είτε βρίσκονται σε παράλληλη όμορη ιδεολογική πορεία με την ακροδεξιά. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει, ο λόγος για τον οποίο σας χαλάει το αφήγημα ο χαρακτηρισμός ακροδεξί τραμπούκι είναι ότι βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Σας ενόχλησε λοιπόν και γι' αυτό όταν ο Δήμαρχος ξυλοκοπήθηκε, επειδή έχετε αυτό το αφήγημα, εσείς βγάλατε μια ανακοίνωση σχεδόν ίσων αποστάσεων. Με τα γνωστά καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται.
όταν ακούω εγώ σε ένα περιστατικό τόσο συγκεκριμένο και τόσο εμφανώς, με εμφανή την αιτία που το προκαλεί, να βγαίνει μια ανακοίνωση που λέει καταδικάζω από όπου και αν προέρχεται, βγάζω συμπέρασμα. Τι από όπου και αν προέρχεται, κύριε Μητσοτάκη, δεν καταλάβατε από που προήλθε αυτή η επίθεση? Δεν καταλάβατε? Δεν θέλετε να καταλάβετε από πού προήλθε αυτή η επίθεση. Αν εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα ένα στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και δήμαρχο μιας μεγάλης πόλης, που λίγα λεπτά μετά από αυτό το περιστατικό έβγαζε ανακοίνωση και έλεγε καλά του κάνανε του προδότη, θα μπορούσα να σταθώ? Αν εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα πρώην στέλεχος και πρώην περιφερειάρχη και διεκδικητή της ηγεσίας του κόμματός μου να κάνει δηλώσεις την ώρα ακριβώς του προπυλακισμού και του τραμπουκισμού και να λέει ότι ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης είναι ένα πολιτικό τραβέλι και δεν καταδίκαζα αυτή την τοποθέτηση, θα μπορούσα να σταθώ? Εσείς όμως, κύριε Μητσοτάκη, έχετε το θράσος όχι μόνο να στέκεστε, αλλά και να μου επιτίθεστε κιόλας. Ενώ την ίδια στιγμή δεν τολμάτε ούτε να αποπέμψετε τον δήμαρχό σας από τα όργανα της Νέας Δημοκρατίας που είπε καλά του κάνανε του προδότη. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά ήθους και πολιτικής τοποθέτησης ανάμεσα σε εσάς και σε εμένα. Και έρχομαι τώρα σε όσα είπα προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο και ξεσήκωσαν την οργή σας. Κοιτάξτε, Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που από τη μεταπολίτευση και μετά είχε μια σαφή διαχωριστική γραμμή, αλλά και μέτωπο ιδεολογικό, από τη μεταπολίτευση και μετά λέω, με κόμματα και πρόσωπα του αγροδεξιού χώρου. Όχι μόνο με όσους είχαν δραστηριότητα σε συλλογικότητες μιας ακραίας μορφής, αλλά και με αυτό που θα μπορούσε κανείς να πει πολιτικά ορθή έκφραση, politically correct, που λένε στο χωριό μου. Στην αρχή μετά τη μεταπολίτευση υπήρχε ένα κόμμα που λεγόταν ΕΠΕΝ, το οποίο κόμμα είχε μαζέψει όλους τους νοσταλγούς της δικτατορίας, του δικτάτορα Παπαδόπουλου, επικεφαλής της νεολαίας του οποίου ήταν ο κύριος Βορύδης τότε. Αργότερα, όταν έγινε κυβέρνηση ξανά η Νέα Δημοκρατία με τον Κώστα Καραμαλή, υπήρξε ο διαχωρισμός ο σαφής με τη δημιουργία του κόμματος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο οποίος έκανε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Καραμαλή, η οποία κυβέρνηση Καραμαλή καλή ώρα και στο Μακεδονικό είχε μια σαφή θέση, που είναι αυτή η θέση που υπερασπίζεται η χώρα μας τώρα στη διαπραγμάτευση, αυτή η κυβέρνηση έκανε αντιπολίτευση και έκανε εδώ, ζήτησε προημερησίας διάταξη συζήτηση και σας άσκησε έντονη κριτική. Σήμερα όμως, ο κορμός σχεδόν του κόμματος αυτού που αυτοτοποθετείται στο χώρο της ακροδεξιάς, της άκρας δεξιάς, είναι η ηγετική πτέρυγα στο κόμμα σας, κύριε Μητσοτάκη, στη Νέα Δημοκρατία. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα βρείτε εσείς μεταξύ σας. Εγώ θέλω σήμερα με απόλυτη σαφήνεια να τοποθετηθώ και απέναντι στην ιστορία και απέναντι στην ευθύνη που έχουμε απέναντι στην ιστορία αυτού του τόπου, γιατί εκπροσωπώ μια παράταξη η οποία έχει τραβήξει πολλά. Και ξέρετε, ο λαός μας έχει και μνήμη και συνείδηση. Η αριστερά λοιπόν σε αυτόν τον τόπο, κύριε Μητσοτάκη, ήταν πάντοτε στη θέση του διωκόμενου, όχι του διώκτη. Τη βία και του κράτους και του παρακράτους την έχει υποστεί για χρόνια στα ξερονήσια, στις φυλακές, αλλά και στους δρόμους.
από το Λαμπράκι και τον Τζαρουχά μέχρι τον Κουμί και την Κανελοπούλου και από τον Νίκο Τεμπονέρα μέχρι τον Παύλο Φίσα. Μην ανοίγετε λοιπόν αυτή τη συζήτηση με αυτόν τον επιθετικό τρόπο απέναντι σε εμάς που εκπροσωπούμε σε αυτά εδώ τα έδρανα μια παράταξη με πολύ μεγάλη ιστορία. Και πρέπει να μάθετε να ξεχωρίζετε τις λέξεις της πολιτικής ρητορικής που πολλές μορφές μπορεί να παίρνει και το χαρακτήρα πολεμικής ρητορικής ακόμη από το μαρκάρισμα του τρικύκλου, κύριε Μητσοτάκη. Διότι αυτά που συνέβησαν προχθές στη Θεσσαλονίκη θυμίζουν άλλες εποχές, εποχές Κοντζαμάνιδων που η δημοκρατία δεν θα επιτρέψει να επιστρέψουν ποτέ. Έρχομαι ήσυχα, τώρα στο ήσυχα, θέμα κυρία το οποίο επίσης παρακαλώ, θίξατε. Παρακαλώ. Έρχομαι τώρα στο θέμα που επίσης θίξατε και αφορά το ονοματολογικό. Το θέμα της κρίσιμης διαπραγμάτευσης με την βόρεια γειτονική μας χώρα. Είπατε, κύριε Μητσοτάκη, ότι είναι απαράδεκτο η ελληνική κυβέρνηση να συζητάει την πρόταση που έβαλε στο τραπέζι για άλλη πλευρά. Πρώτα απ' όλα, η ελληνική κυβέρνηση τοποθετήθηκε σαφώς ως προς το θέμα αυτό και εγκαίρως. Και εγώ προσωπικά, επιδιώκοντας την τάχιστη δυνατή ενημέρωση και συνεννόηση. Είπαμε από τη Σόφια, πριν ακόμα γυρίσω πίσω, στις δηλώσεις μου, στη συνέντευξη τύπου, ότι έχουμε ακόμα πολύ σημαντικό δρόμο να διανύσουμε, παρά το ότι έχουμε κάνει πρόοδο, για να έχουμε συμφωνία. Και ότι η προτεραιότητα για μας, για την ελληνική πλευρά, είναι η εξασφάλιση του έργα όμνες και της συνταγματικής αναθεώρησης. Και όπως είδατε, στο θέμα αυτό είχαμε μια πρόοδο σημαντική. Ο κύριος Ζάεφ είναι ο πρώτος πρωθυπουργός της γείτονος που δημόσια αποδέχτηκε με αυτή την προοπτική σύνθετης ονομασίας έργα όμνες με συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό δεν το έχετε ξαναδεί τις περιόδους που το κόμμα σας βρισκόταν σε κυβερνήσεις που διαπραγματεύονταν. Όπως επίσης δεν έχουμε ξαναδεί και τόσο μεγάλη πίεση να ασκείται στην εθνικιστική αντιπολίτευση σήμερα της γειτονικής μας χώρας. Εμείς δηλώσαμε σαφώς ότι διαπραγματευόμαστε στη βάση 4 ονομάτων που προτάθηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα το πακέτο προτάσεων του απεσταλμένου του κυρίου Νίμιτς. Δεν θα μιλήσω άλλο για την ουσία της διαπραγμάτευσης από τη στιγμή που ο Υπουργός Εξωτερικών είναι αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη και αύριο θα συνεχίσει τη διαπραγμάτευση. Αλλά κύριε Μητσοτάκη, σε ένα πράγμα έχετε δίκιο. Η δική μας κυβέρνηση και κάθε προοδευτική κυβέρνηση συζητάει όταν διαπραγματεύεται, δεν κρύβεται. Ειδικά καθώς αφορά τα εθνικά μας θέματα. Δεν κρυφτήκαμε ποτέ. Όπως εσείς κρυφτήκατε, αλλάξατε θέσεις, κρυφτήκατε πίσω από τις πιο συντηρητικές δυνάμεις στην παράταξή σας. Και πάνω απ' όλα εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να καπηλευθούμε τα εθνικά θέματα, όπως καπηλεύτηκε ο προκάτοχός σας, για να ρίξει τότε την κυβέρνηση του πατέρα σας, να κάνει πολιτική καριέρα και σήμερα να έρχεται εδώ και να κρύβει και άλλα ζητήματα πίσω από τη θέση του για τα εθνικά θέματα. Εμείς συζητάμε, διαφωνούμε, διαπραγματευόμαστε όμως και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Αλλά πάντως δεν κρυβόμαστε σε κανένα θέμα, όπως αποδείξαμε και με το Κυπριακό, τη σχέση μας με την Τουρκία και την Αλβανία τώρα και με το ονοματολογικό. Γιατί μόνο έτσι πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανοίξουμε δρόμο στο μέλλον.
για να μπορέσει η Ελλάδα να ανακτήσει το ρόλο της, το ρόλο που της αρμόζει στην περιοχή των Βαλκανίων, στην Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο, αντί να μένει εγκλωβισμένη σε αντιδραστικά, αντανακλαστικά και φοβικά σύνδρομα, όπως είδαμε πριν λίγες μέρες να εκφράζονται και στη Θεσσαλονίκη. Έρχομαι στα θέματα της οικονομίας. Κύριε Μητσοτάκη, στην τοποθέτησή σας κάνατε ένα ασκημένο λάθος. Είπατε ότι κάναμε εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015, έχοντας το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Προφανώς και θυμάστε ότι υπήρχε η Θεσσαλονίκη, ότι υπήρχε η συμφωνία την οποία είχαμε καταλήξει με πολύ μεγάλες δυσκολίες, ένας δύσκολος συμβιβασμός και ήταν πάνω στο τραπέζι. Και το είπατε αυτό το συνειδητό ψέμα, διότι αυτό το οποίο σας πονά στην προσπάθειά σας να πείσετε τον ελληνικό λαό σών και καλά ότι εμείς τον εξαπατήσαμε, είναι ακριβώς αυτό το γεγονός. Ότι δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις σε μια δύσκολη και σκληρή διαπραγμάτευση για να υλοποιήσουμε την εντολή του. Όταν βρεθήκαμε σαν διέξοδο, γυρίσαμε πίσω, του είπαμε την αλήθεια και ζητήσαμε εκ νέου την εντολή του. Ήρθατε λοιπόν σήμερα εδώ να συγκρίνετε τι, κύριε Μητσοτάκη? Να συγκρίνετε, από ό,τι είδαμε πίνακες μάλιστα, τους ρυθμούς ανάπτυξης της Ελλάδας με τους αντίστοιχους ρυθμούς άλλων χωρών της Ευρωζώνης. Και παρουσιάσατε ένα διάγραμμα που αφορά το τέταρτο τρίμηνο του 2017. Συγκρίνατε την Ελλάδα με τη Γερμανία, την Ολλανδία, αλλά και με τις άλλες χώρες, οι οποίες σας θυμίζω έχουν βγει από το πρόγραμμα εδώ και αρκετό καιρό, από προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και 3, 4 ή 5 χρόνια, αν πάρουμε την Ιρλανδία. Να σας θυμίσω όμως, κύριε Μητσοτάκη, ποια είναι η διαφορά μας με αυτές τις χώρες. Αυτές οι χώρες, ακόμα και αυτές που είχαν μνημόνια, δεν εκτόξευσαν το χρέος τους στο 180% του ΑΕΠ. Όπως εκτοξεύθηκε το χρέος της χώρας μας κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου. Από το 120% στο 180% του ΑΕΠ. Είναι δικό σας κατόρθωμα αυτό. Και βεβαίως δεν φαντάζομαι να έχετε το θράσος να πείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Και βεβαίως να σας θυμίσω, μιας και συγκρίνετε την Ελλάδα με την Κύπρο, ότι η Κύπρος έκανε κούρεμα καταθέσεων, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό ζητάτε να κάνουμε κι εμείς. Ήρθατε όμως να συγκρίνετε και τις προβλέψεις του Δούνου του ή και της Κομισιόν με τα πραγματικά αποτελέσματα. Δηλαδή, μίλαμε πορτοκάλια. Μήπως θέλετε να σας θυμίσω ότι οι προβλέψεις της Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προέβλεπαν οριακή ανάπτυξη το 2011 και τελικά το 2011 καταλήξαμε να έχουμε ύφεση 10%. Μήπως θέλετε να σας θυμίσω ότι το 2012 πάλι το Δουνουτού, αλλά και η Κομισιόν, προέβλεπαν ανάπτυξη κοντά στο 1% και καταλήξαμε να έχουμε ύφεση 6,5%. Σας το έχω πει πολλές φορές ότι δεν γίνεται να κάνετε συγκρίσεις μεταξύ προβλέψεων και αποτελεσμάτων. Αλλά εσείς επιμένετε σε αυτό. Μας είπατε επίσης διάφορα για τη δήθεν βιωσιμότητα του χρέους το 2014, αναφερόμενο σε αυτές τις προβλέψεις του Νουτού. Εν τέλει, συμφωνείτε με τις απόψεις του κ. Σαμαρά και του Βενιζέλου τότε που λέγανε ότι δεν χρειάζεται αναδιάρθρωση του χρέους, αλλά πρέπει να πάρουμε απλά ένα πιστοποιητικό βιωσιμότητας, λέγοντας παντού ότι το χρέος μας είναι βιώσιμο? Και την ίδια στιγμή που τα λέγατε αυτά, αναφερόσασταν διαρκώς στην δέσμευση για τη ρύθμιση του χρέους που δήθεν είχατε πάρει από το 2012. Τελικά, αφού ήταν βιώσιμο το χρέος, γιατί αναζητούσατε δέσμευση? Γιατί αναζητούσατε δέσμευση για αναδιάρθρωση? Επίσης, κύριε Μητσοτάκη, μιας και
Μπήκατε στον κόπο να φέρετε πίνακες και θέλετε να κάνουμε συγκρίσεις. Να σας δώσω και εγώ ορισμένους πίνακες που για μας είναι ενδεικτικοί. Και πρώτα και σημαντικότερο, η ανεργία. Η ανεργία που εκτοξεύθηκε από το 2010 ως το 2014 στο 27%, για να μειωθεί σήμερα κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Και εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό διάγραμμα, στο οποίο δείχνει πώς ανέβηκε η ανεργία τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, του κ. Παπανδρέου, που χαρακτηριστικά δείχνει ένα ανθρωπάκι να ανεβαίνει μια σκάλα αεροπλάνου. Στα χρόνια του κ. Παπαδήμου εκτοξεύθηκε ο Σπύραυλος και στα χρόνια του κ. Σαμαρά έφτασε σε ραδιενεργά επίπεδα. Και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε μια βουτιά. Γι' αυτό και έχουμε ένα δίτη στα χρόνια που εμείς κυβερνάμε. Κάνουμε βουτιά στην ανεργία από το 27% στο 20%, και αυτός είναι ένας πίνακας που σας τον χαρίζω, κύριε Μητσοτάκη, γιατί για μας η ανεργία είναι κρίσιμος δείκτης για την κοινωνική ισορροπία. Αντίστοιχους δείκτες μπορώ να σας έχω και για την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου. Πόσο άρχισε να ανεβαίνει στα χρόνια πρωθυπουργός ήταν ο κ. Παπανδρέου σε ραδιενεργά επίπεδα όταν ήταν ο κ. Σαμαράς, και σήμερα έχουμε πιάσει το χαμηλότερο των τελευταίων 12 ετών σε ό,τι αφορά την απόδοση των 18 ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Μιλήσατε και για επενδύσεις. Θέλετε να μιλήσουμε και για επενδύσεις? Θα σας χαρίσω και αυτό τον πίνακα, ο οποίος αποδεικνύει ότι το 2017 αυτή η καταστροφική κυβέρνηση έφτασε σε άμεσες ξένες επενδύσεις ύψους σχεδόν 3,6 δισεκατομμυρίων, που είναι το μεγαλύτερο που έχει συμβεί στη χώρα από το 2008, πριν την κρίση, με κυβέρνηση Καραμαλή που ήταν στα 3 δισεκατομμύρια. Πάρτε λοιπόν... Εντάξει ρε παιδιά, δεν είμαστε στούντιο. Κύριε Παλαούρα, δεν είστε σκηνοθέτη, σας παρακαλώ. Εντάξει. Θα τα δούνε μετά όλοι όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά και θέλουν να διαβερθούν, διότι θα βγουν, φαντάζομαι, τα διαγράμματα αυτά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας είπατε όμως και για το περιβόητο cash buffer. Και πάλι ανακρίβειες μας είπατε. Μας είπατε ότι το περιβόητο μαξιλαράκι θα δημιουργηθεί από το υπερπλεώνασμα, από την μη πληρωμή δηλαδή συντάξεων, από τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου, που παρεπιπτόντως όμως διαρκώς μειώνονται και έχουμε φτάσει σε χαμηλό κρίσης. Δεν υπήρξε χαμηλότερο όριο στα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου από όταν μπήκαμε στα μνημόνια. Μας είπατε λοιπόν πολλά. Αναρωτιέμαι αν αυτά που μας είπατε τα είχατε ψάξει ή απλά σας εκθέτουν κάποιοι από τους συνεργάτες σας. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι το cash buffer προκύπτει από τις εκταμιεύσεις του ESM και από τις εξόδους της χώρας στις αγορές, που έχει ήδη πραγματοποιήσει 2 το τελευταίο διάστημα. Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που είπατε. Δεν πειράζει όμως. Φτάσατε στο σημείο επίσης να μας πείτε ότι σας παρουσιάζουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο κρυφά. Ενώ ήδη έχουμε διεξάγει 14 περιφερειακά συνέδρια, έχουμε κουβεντιάσει με όλους τους φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς, εκεί όπου εσείς καλούσατε τους δημάρχους της Νέας Δημοκρατίας να μην συμμετέχουν. Έπρεπε να το ξέρετε ότι έχουμε διεξάγει μεγάλο διάλογο. Μας είπατε όμως το πιο ωραίο απ' όλα. Γιατί μια φορά σας ξέφυγε και είπατε ότι σας ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Σας ξέφυγε, το ξέρω, αλλά οι ομιλίες σας έχουν πάντοτε τη γραφή των επικοινωνιολόγων, να βγάζουν συνθήματα. Και τι μας είπατε, ωραίο σύνθημα. Το νέο, η καθαρή έξοδος είναι το νέο βρώμικο ψέμα του κυρίου Τσίπρα. Ωραίο σύνθημα. Μόνο πείτε μας, κύριε Μητσοτάκη, είναι βρώμικο ψέμα του κυρίου Τσίπρα? Είναι και βρώμικο ψέμα του κυρίου Γιούγκερ, που ήρθε και το είπε από αυτό εδώ το βήμα, του Προέδρου της Κομισιόν, λέει βρώμικα ψέματα? Η Κομισιόν, λέτε τα ίδια όταν πηγαίνετε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κάνετε τις ίδιες δηλώσεις όταν βγαίνετε έξω από τη χώρα με αυτές που κάνετε εδώ? Μας είπατε
και αυτό κι αν είναι θράσος, ότι ανεβάζουμε, λέτε, τον κατώτατο μισθό, εμείς που δημιουργήσαμε τη γενιά των 300 ευρώ. Μήπως να σας θυμίσω, κύριε Μητσοτάκη, ότι το 2012 και με τη δική σας υπογραφή μειώσατε τον κατώτατο μισθό κατά 22% και για τους νέους κατά 32%. Μήπως να σας θυμίσω ότι η μερική απασχόληση το 12 ήταν στο 40% και όταν αναλάβαμε το 15 είχε φτάσει στο 60%. Μέσα σε 3 χρόνια καταφέρατε να καταστρέψετε κάθε προστατευτική δικλίδα για τον εργαζόμενο στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα για τους νέους εργαζόμενους. Και έχετε το θράσος να λέτε σε εμάς, εσείς, ότι δημιουργήσαμε τη γενιά των 300 ευρώ. Και βεβαίως το ίδιο θράσος επαναλαμβανόμενο και για τις συντάξεις, εσείς που ψηφίσατε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, που εμείς αποτρέψαμε, εσείς που μαζί με τον Πασόκ συνολικά έχετε επιβάλει 11 διαδοχικές περικοπές ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στους πρωταθλητές του κοψίματος των συντάξεων, δεν χρειάζεται εμείς τώρα εδώ να κάνουμε καμιά ιδιαίτερη κριτική. Δεν θα μακρηγορήσω όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο, γιατί ήδη έχω μακρηγορήσει. Θα αναφερθώ για 2 λεπτά μονάχα σε όσα ακούστηκαν από πλευρά σας ως προτάσεις. Και πραγματικά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι για άλλη μια φορά ήρθατε σε αυτό εδώ το βήμα να μας πείτε ότι θα μειώσετε τη φορολογία, κύριε Μητσοτάκη. Και μάλιστα μας μιλήσατε για την κλίμακα της φορολογίας εισοδήματος που πρέπει να είναι στο 9% η μικρή και για τις επιχειρήσεις που θα είναι, λέει, στο 20%. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό άκουσα ότι είπατε. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μητσοτάκη, όλα αυτά τα λέτε, προφανώς, έχοντας εκ των προτέρων δηλώσει, ακούγοντας τα στελέχη σας, ότι δεν θα αφισβητήσετε το πλαίσιο το δημοσιονομικό που έχει συμφωνηθεί η χώρα, διότι λέτε εσείς δεν κάνετε αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς είσαστε σοβαρή πολιτική δύναμη. Δηλαδή λέτε με 2 λόγια ότι σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο εσείς θα έρθετε να μειώσετε τόσο ριζικά, εγώ μαζί σας, παρακάτω να πέσει. Παρακάτω να πέσει η φορολογία. Μπορείτε όμως να μας πείτε, κύριε Μητσοτάκη, από πού θα καλύψετε το κενό? Πόσα σχολεία θα κλείσετε, πόσα νοσοκομεία θα κλείσετε, πόσους θα απολύσετε, πόσο πλεονάζουν προσωπικό ιατρικό από τα νοσοκομεία? Γιατί δεν τολμάτε να δώσετε απαντήσεις? Λέτε ότι έχετε κοστολογημένο πρόγραμμα. Και μιας και αναφέρομαι σε πλεονάζουν προσωπικό, θα ήθελα στη δευτερολογία σας, κύριε Μητσοτάκη, να μας εξηγήσετε, επιμένετε στην άποψη ότι η χώρα θα πρέπει να γυρίσει στο 1:5 και όχι στο 1:1 που έχουμε συμφωνήσει εμείς για τις προσλήψεις στο δημόσιο? Και ένα τελευταίο, αυτό για το πλεονάζον ιατρικό προσωπικό, επιμένετε γι' αυτό? Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πηγαίνει σε δημόσια νοσοκομεία. Δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πηγαίνει σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Θέλω μια απάντηση για το αν επιμένετε σε αυτήν τη λογική. Και κλείνω, κύριε Μητσοτάκη, λέγοντάς σας το εξής. Σήμερα δεν ξεφύγατε τον πειρασμό να ρίξετε λίγο για άλλη μια φορά. Βέβαια, δεν πειράζει. Το επίπεδο της συζήτησης, αναμασώντας μία από τις αγαπημένες ειδήσεις που είδαμε τις τελευταίες μέρες στα πρωτοσέλιδα, στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων μιας λαϊκίστικης κοπής, θα έλεγα, που σας στηρίζουν. Και ποιο ήταν αυτό? Παρακαλώ, κύριοι βουλευτές, εδώ κοιτάμε. Σας παρακαλώ. Πήρε, λέει, σπίτι, πήρε δάνειο για να πάρει σπίτι στη Μαδρίτη, δεν ξέρω εγώ πόσο, 400-500 χιλιάδες ευρώ το δάνειο. Βέβαια, να μην μιλήσουμε τώρα για το τι γίνεται στη Μαδρίτη για τους εκπροσώπους του κόμματος της δεξιάς, που ένας μετά τον άλλο περνά από τους αγγελείς για όσα καταχράστηκαν στο παρελθόν, αλλά εσείς μου κάνει εντύπωση.
μου κάνει εντύπωση που εσείς λένε κάποιοι ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή, αλλά εσείς ήρθατε εδώ να μας πείτε για τον Ιγκλέσιας που πήρε δάνειο για να πάρει σπίτι. Κύριε Μητσοτάκη, δεν αγόρασε σπίτι με offshore, ούτε αγόρασε το σπίτι του Βολτέρου, ούτε έχει σπίτι δίπλα στο σπίτι του κυρίου Χριστοφοράκου με πισίνα. Λίγο, εν πάση περιπτώσει, να είσαστε πιο συνεπείς, λίγο πιο χαμηλός στους τόνους σας. Λίγο πιο χαμηλός στους τόνους σας για αυτά τα ζητήματα. Με τις υγείες σας.